τους κινητοποίησε και σε επαφή με άλλα κινήματα της εποχής, δηλαδή δεκαετία του 60, μια εποχή πάρα πολύ ριζοσπαστική, έχουμε το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, το φεμινιστικό κίνημα στην ανάπτυξή του, το ειρηνιστικό κίνημα, κάποια από αυτά έχουν σε πολύ μεγάλη επαφή με το αναδυόμενο τότε οικολογικό κίνημα και προχωράνε ένα βήμα πέρα από τον περιβαλλοντισμό. Αυτό μας πηγαίνει και σε ένα άλλο θέμα, στο τρίτο ζήτημα που θέλω να θίξω, σε αυτό το κομμάτι που αναφέρουμε τώρα, τι δεν είναι η πολιτική οικολογία. Η πολιτική οικολογία δεν είναι ένα μονοθεματικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό ακριβώς τη διαφοροποιεί πάλι από το πρώτο κίνημα περιβαλλοντισμού, το κίνημα της προστασίας. Ποια είναι η διαφορά, ότι τη δεκαετία του 60 τα κινήματα αυτά που αναπτύσσονται και το 70 τα κινήματα που αναπτύσσονται τους είναι σε μεγάλο βαθμό συνειδητό ότι τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά συνδέονται και με προβλήματα του μοντέλου ανάπτυξης, της βιομηχανικής κοινωνίας, του καπιταλισμού κτλ. Κτλ. Επομένως δεν αρκεί απλώς να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην προστασία ενός είδους για παράδειγμα, πρέπει να το συνδέσουμε με ολόκληρη τη διάρθρωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Και εκεί προκύπτει και ένα αίτημα αλλαγής, το οποίο είναι περισσότερο καθολικό και διαθεματικό. Ως εκ τούτου, και καταλήγω με την τέταρτη πτυχή αυτής της κατεύθυνσης, δεν εξαντλείται η πολιτική οικολογία σε επιμέρους πολιτικές και μέτρα με περιβαλλοντική υφή, τα οποία εξάλλου σήμερα υιοθετούνται από όλα τα πολιτικά κόμματα. Έτσι, και γι' αυτό μιλάμε στη βιβλιογραφία τη σχετική, υπάρχει και η έννοια που έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα του οικολογικού εξυγχρονισμού. Και αυτό αφορά ακριβώς αυτή την οικειοποίηση μέτρων και πολιτικών πράσινων σε εισαγωγικά από ό,τι μένει στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, για πράσινη οικονομία πολλές φορές, για να μην ζητήσει κλπ. Αυτό δεν φανερώνει αναγκαστικά κανένα ιδιαίτερο ριζοσπαστισμό, μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ενταγμένο μέσα στην διαχείριση του συστήματος όπως προχωράει σήμερα. Και αυτό συνήθως το αναφερόμαστε σε αυτήν τη συγκεκριμένη πολιτική ως οικολογικό εξυγχρονισμό. Επομένως, είπαμε κάποια πράγματα τι είναι, είπαμε κάποια πράγματα τι δεν είναι η πολιτική οικολογία και ο πράσινος λόγος. Να προχωρήσω λίγο περισσότερο για το πώς εμφανίζεται. Πώς εμφανίζεται αυτή η διακριτή πολιτική οικογένεια που είναι διαθεματική, πιάνει κάποια ζητήματα και για το μοντέλο ανάπτυξης και για άλλα πράγματα, αλλά βέβαια η αφορμή της είναι πάντα το περιβαλλοντικό ζήτημα. Πώς εμφανίζεται αυτή η διακριτή πολιτική ιδεολογία και πολιτική οικογένεια. Υπάρχουν πολλές θεωρίες φυσικά. Θα αναφερθώ πολύ γρήγορα σε μερικές. Ο πιο γρήγορος συνειδημός που συμβαίνουμε αυτή στο μυαλό είναι ότι είναι άμεσο αποτέλεσμα της οικολογικής κρίσης, της περιβαλλοντικής κρίσης. Ότι η φύση δηλαδή, η αντικειμενική φύση, καθορίζει άμεσα την κοινωνική και πολιτική συνείδηση. Αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί να μας είναι πάρα πολύ οικείος προσυλλογισμός, να νομίζουμε ότι πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και υπάρχει μια αυτόματη κινητοποίηση ενός αντανακλαστικού όταν υπάρχει υποβάθμιση περιβαλλοντική κτλ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά παράδοξα, υπάρχουν χώρες που έχουν τραυματική περιβαλλοντική υποβάθμιση και δεν ασχολείται κανένα. Ή υπάρχουν άλλες χώρες που δεν έχουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλά υπάρχει μια ευαισθησία στο δημόσιο χώρο η οποία ευνοεί την κινητοποίηση και την ένταξη σε τέτοιου τύπου κινήσεις. Και με τον Τάσο είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε μία έρευνα που χρηματοδότησε η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου ένα αντίστοιχο ζήτημα που μας είναι πολύ γνωστό, το ζήτημα των πυρκαγιών του 2007 στην Ελλάδα, όπου αν θυμάστε είχε γίνει χαμός, όλοι περίμεναν με εκλογές λίγο μετά, όλοι περίμεναν ότι αυτό θα έχει μια τρομακτική απήχηση στις εκλογές, δεν είχε σχεδόν καμία.
Αυτό είναι πάλι μια ένδειξη ότι αυτή η διαλεκτική ανάμεσα στο τι συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον και στην πολιτική συνείδηση είναι πάντα μια. Κάτι διαμεσολαβεί αυτά τα δύο. Δεν υπάρχει μια αυτόματη επικοινωνία. Και μπορούμε να μιλήσουμε και στην επόμενη συζήτηση αναλυτικά τι είναι αυτό που είναι. Έτσι είναι πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, ανέφερα το πρώτο κίνημα, το περιβαλλοντικό του 19ου αιώνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την κινητοποίηση πώς ξαφνικά μια κυρία στην Βικτωριανή Αγγλία αρχίζει να ενδιαφέρεται για τα πουλιά, αν δεν το εντάξουμε, ξέρω εγώ, στην ευρύτερη συζήτηση που έχει να πω, επηρεάζεται τον ρομαντισμό από ιδέες της φύσης, οι οποίες εκείνη τη στιγμή αρχίζουν να αναπτύσσονται και να αποκτούν μια απήχηση μέσα από την τέχνη. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που μπαίνουν στο πώς ακριβώς θα διαμεσολαβηθεί το τι συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον. Δεύτερη εξήγηση που έχει δοθεί είναι ότι το περιβαλλοντικό κίνημα και το οικολογικό κίνημα είναι το νέο πολιτικό υποκείμενο της μεταβιομηχανικής εποχής. Το Βαλέ Τουρέ να διαβάσετε, θα δείτε ότι η βασική ιδέα, το να το πω πολύ απλά, είναι ότι η βιομηχανική εποχή είχε ένα πολιτικό, κάθε εποχή έχει το υποκείμενό της, το πολιτικό υποκείμενό της, η βιομηχανική εποχή έχει το προλεταριάτο, η μεταβιομηχανική εποχή έχει τα κινήματα. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα τετερμινισμός, λίγο πολύ αιώνος, γιατί δηλαδή κάθε εποχή έχει ένα και γιατί πώς σε κάθε εποχή θα καταλήξουν ποιο είναι το συγκεκριμένο και μετά ποιος εγγυάται την εξέλιξη αυτή, δεν πάθησε πάρα πολύ αυτή η ερμηνεία. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ερμηνείες. Η διάκριση των μεταλλιστικών αξιών, εδώ το επιχείρημα είναι το εξής περίπου, ότι όταν είναι πιεστικές οι ανάγκες της επιβίωσης, οι άνθρωποι και τα κοινωνικά κινήματα προσανατολίζονται σε διεκδικήσεις ληστικές, αύξηση μισθών κλπ. Ενώ όταν έχει εξασφαλιστεί ένα επίπεδο, ας πούμε, κάποιας ευμάρειας, τότε προσανατολίζονται τα πράγματα σε άλλες αναζητήσεις, μεταξύ των οποίων και οι αναζητήσεις οι περιβαλλοντικές κλπ. Είναι το επιχείρημα που πολύ γνωστό, το επιχείρημα του Λίγκλιχαρτ, που βέβαια και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο σύνθετα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι κοινωνίες πιο φτωχές είχαν αναπτύξει άλλο τύπο ενδιαφέροντα ή αναζητήσεις πολιτισμικά, πολιτικά, έτσι. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα και εκεί δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μια τόσο έτσι, απλή αντίληψη για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Τελειώνω με μια άλλη εξήγηση που έχει δοθεί και έχει να κάνει με την πολιτική επιστήμη, έχει να κάνει με τη λεγόμενη δομή των πολιτικών ευκαιριών. Δηλαδή, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ένας παράγοντας που μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη νέων κινημάτων, όχι μόνο του περιβαλλοντικού ή του πράσινου κινήματος ή κόμματος, έχει να κάνει με κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, ξέρουμε ότι όταν ένα εκλογικό σύστημα στην χώρα είναι περισσότερο αναλογικό, όσο πιο αναλογικό είναι και όσο λιγότερο, αν δεν έχει καθόλου όριο για την είσοδο στο Κοινοβούλιο, ακόμα καλύτερα, αλλά όσο πιο μικρό είναι το όριο αυτό, τόσο περισσότερο ευνοεί νέες δυνάμεις που θα πάρουν μέρος στον πολιτικό ανταγωνισμό. Αλλά προφανώς αυτό δεν ισχύει μόνο για το περιβαλλοντικό, το πράσινο κίνημα και τα πράσινα κόμματα που δημιουργούν, ισχύει για όλους και μπορεί να είναι ένας αναγκαίος παράγοντας σε μερικές περιπτώσεις, αλλά προφανώς δεν είναι επαρκής για να εξηγήσει την ανάπτυξη αυτού του είδους συνείδησης και κινητοποίησης. Η δική μου υπόθεση, για να πω σε κάτι έτσι πιο λίγο διαφορετικό, είναι ότι εκείνο που εξηγεί σε κάποιο βαθμό έτσι, περισσότερο αποδοτικά την εμφάνιση στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αυτού του πιο ριζοσπαστικοποιημένου πράσινου κινήματος, το οποίο μετά παίρνει και κομματική υπόσταση, είναι ότι ακολουθεί δύο πολύ σημαντικές εξαρθρώσεις, χρησιμοποιούσα αυτή την έννοια. Υπάρχουν δύο εξαρθρώσεις σε δύο συγκεκριμένα επίπεδα, η σύμπτωση των οποίων κατά πάσα πιθανότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση της συγκεκριμένη χρονική περίοδο του πράσινου
κινήματος και του πράσινου πολιτικού λόγου. Ποιες είναι αυτές οι εξαρθρώσεις, να πάμε από τη δεκαετία του 60. Η πρώτη εξάρθρωση αφορά τη ριζοσπαστική παράδοση στη Δύση. Δηλαδή την εποχή εκείνη έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση και κριτική της σημαντικότερης, ας πούμε, αριστερής ριζοσπαστικής παράδοσης, η οποία είχε συνδεθεί με όσα έλαβα χώρο στο σοβιετικό σύστημα. Εκεί, την εποχή εκείνη και από πιο πριν, κανονικά, έχουμε μια πολύ μεγάλη απογοήτευση της αριστεράς και μια κριτική. Την προηγούμενη φορά ο Γιώργος Καρίζας, αυτό τον Καστοριάδη, είναι μια εμβληματική φιγούρα του πώς γίνεται αυτή η κριτική και πώς αυτό το πράγμα οδηγεί κάπου αλλού την πόλη της αριστεράς. Αυτή η απογοήτευση και αυτή η κρίση της αριστερής ριζοσπαστικής πολιτικής στη Δύση οδηγεί στη δεκαετία του 60 σε μια τρομακτική ιδεολογική ζήμωση. Έχουμε μια ανάπτυξη περιφερειακών κινημάτων, ονομάει το 68, δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά πράγματα για αυτό το πράγμα. Είναι μια εποχή πάρα πολύ μεγάλη ζήμωση και εκεί απελευθερώνεται από μια μεριά ένα δυναμικό, το οποίο από την άλλη αναζητά κάτι καινούριο στο οποίο θα επενδύσει ακριβώς αυτό το ριζοσπαστικό φαντασιακό πέρα από την παραδοσιακή αριστερά της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ μέσα σε αυτά τις ζημώσεις, παίζει το ίδιο παιχνίδι, έτσι έχουν τη διάσπαση του κομμουνιστικού κόμματος. Αυτή είναι η πρώτη εξάρθρωση. Η δεύτερη εξάρθρωση που γίνεται την ίδια περίοδο έχει να κάνει με την οικολογική κρίση, με την περιβαλλοντική κρίση, όχι τόσο ως αντικειμενικό γεγονός, αλλά ως κάτι το οποίο εγγράφεται με πολύ μεγάλο δυναμισμό και ένταση στο δημόσιο λόγο και στην κοινωνική συνείδηση της εποχής. Δηλαδή εκείνη την εποχή έχουμε, ξέρω, η Ρέτσελ Κάρσον, για να πω ένα παράδειγμα, γράφει το βιβλίο «Σιωπηλή η Άνοιξη», το οποίο τουλάχιστον εγώ εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και το οποίο για πρώτη φορά λέει ωραία το ωραίο TTT και η πράσινη ανάπτυξη κλπ. Αλλά αυτό σκοτώνει τη φύση. Ξαφνικά όλοι διαβάζουν αυτό το πράγμα. Υπερβάλλω λίγο τώρα, αλλά αρχίζει μια κάποια πώς να το πω, αλλαγή παραδείγματος, δηλαδή ότι ενώ στη νεωτερικότητα η φύση συνήθως γίνεται αντιληπτή, τουλάχιστον στην ηγεμονική ιδέα, ως ένας πόρος, ανεξάρτητος λίγο πολύ, μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ό,τι χρειαζόμαστε να αποσπάσουμε για να αναπτύξουν τον βιομηχανικό πολιτισμό, ενώ αυτή είναι μέχρι τότε η κυρίαρχη αντίληψη, ξαφνικά, όχι ξαφνικά, αλλά πάση περιπτώσει αρχίζει την εποχή εκείνη να γίνεται πάρα πολύ ορατή και να έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Ένα άλλο παράδειγμα, μια άλλη αντίληψη για τη φύση, η φύση ως θύμα του βιομηχανικού πολιτισμού, η φύση ως θύμα του ανθρώπου, αλλά και ως αυταξία, ως κάτι που έχει αξία, εγγενή αξία από μόνο του, πέρα από τον ως ένα σύμβολο πληρότητας, ως ένα σύμβολο αρμονίας και ως ένα πρότυπο λύσης σχεδόν για κάθε πρόβλημα που απασχολεί τον ανθρώπινο πολιτισμό. Η φύση λοιπόν ως λύση, ως πρότυπο, ως αρμονία, ως πληρότητα, αν βέβαια αποκατασταθεί και γίνει σεβαστή από τον άνθρωπο. Επομένως, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτή η σύζευξη, αυτή η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτές τις δύο εκ πρώτης όψεως τελείως διαφορετικά συμβάντα. Μία κρίση του αριστερού φαντασιακού, μία εξάρθρωση, αν θέλετε, αυτής της παράδοσης και μία άλλη κρίση, η οποία εξαρθρώνει ένα κυρίαρχο παράδειγμα και φέρνει με δυναμισμό ένα άλλο που έχει να κάνει με τη φύση. Αυτά τα δύο πράγματα ενδεχομένως έρχονται μαζί. Δηλαδή η αναζήτηση μιας νέας κεντρικής ιδέας για την ανασυνάρθρωση του ριζοσπαστικού λόγου συναντά την εξάρθρωση της ίδιας της ιδέας για τη φύση και την εμφάνιση ενός νέου περιβαλλοντικού παραδείγματος και εκεί γίνεται νομίζω ένα κλικ. Λίγο πολύ. Δεν μπορούμε να ψάξουμε, να δούμε ιστορικά πώς γίνεται αυτή η όσμωση ανάμεσα στα δύο. Κάποιοι ενδεχομένως, κάποιοι ιδεολόγοι για τις δύο μεριές, εκεί υπάρχει μια ζήμωση, κάτι συμβαίνει και αρχίζει να δημιουργείται μία όσμωση ανάμεσα σε αυτές τις δύο
παραδόσεις. Δεν είναι προφανώς μία αναγκαία εξέλιξη. Δεν τίποτα αναγκαίο. Είναι μία ενδεχομενική εξέλιξη. Θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Θα μπορούσε να κάτι άλλο να παίξει το ρόλο της κεντρικής ιδέας στην άρθρωση ενός κομματιού της αριστερής παράδοσης. Έτσι, αν το παίξει αυτό, μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτή η όρμωση. Η υπόθεση αυτή ότι έχουμε αυτή την σύζευξη των δύο συμφωνών επιβεβαιώνεται και από ένα άλλο. Επιβεβαιώνεται και από κάτι άλλο. Αν κάνουμε μία ανάλυση λόγου του συγκεκριμένου πράσινου λόγου, της πολιτικής θεολογίας της πράσινης, και μπορούμε να κάνουμε μία ανάλυση λόγου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της ανάλυσης λόγου, ξεκινώντας από τη νομιστική γλωσσολογία, περνώντας τον Μπάρτς, τον Λακλάου και τη Μουφ, στη θεωρία του λόγου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία και έχουν χρησιμοποιηθεί για να αναλύσουμε, να πάρουμε τα μανιφέστα των Γερμανών πρασίνων, για παράδειγμα, να δούμε τι λένε, ή των Βρετανών πρασίνων. Δηλαδή, στις απαρχές αυτής της κομματικής, ας πούμε, και κινηματικής και κομματικής δραστηριοποίησης. Τι λέει αυτή η ιδεολογία μας. Αν το κάνουμε αυτό, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία περιφέρεια σημενόντων, λέξεων, ιδεωδών, ιδεών, πολιτικών, μία περιφέρεια στην οποία συναντούμε σχεδόν όλες τις παραδοσιακές αναφορές μίας αριστερής, μπορεί και σε ένα βαθμό αναρχικής πολιτικής ένταξης, δηλαδή την άμεση δημοκρατία, την ιδία, τις μεταπατριαρχικές αξίες, ένα είδος φεμινιστικής, φεμινιστικού προτάγματος, κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομία της μικρής κλίμακας και άλλες τέτοιες ιδέες. Αυτές είναι οι βασικές αρχές, οι στιγμές, ας πούμε, του πράσινου πολιτικού λόγου που συναντούμε εδώ πέρα. Και βέβαια, οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από αυτή τη ριζοσπαστική παράδοση στη Δύση. Είναι προφανές ότι από εκεί αντλούν οι λόγοι αυτοί το υλικό τους. Και βέβαια, οι διαφοροποίηση που υπάρχουν είναι το κομβικό σημείο, το σημείο αναφοράς δηλαδή, το γύρω από το οποίο συναρθρώνονται όλα αυτά τα σημαίνοντα, οι ιδέες, τα ιδεώδη, οι πολιτικές, το κομβικό σημείο είναι κάτι βέβαια που δεν υπάρχει στη ριζοσπαστική παράδοση. Η δική είναι η φύση. Δηλαδή, η σύζευξη, η σύμπτωση αυτών των δύο εξαρθρώσεων οδηγεί στην ανασυνάρθρωση του ριζοσπαστικού δυναμικού γύρω από ένα νέο κομβικό σημείο, το οποίο προέρχεται από αυτό το νέο περιβαλλοντικό παράδειγμα, τη φύση δηλαδή ως πληρότητα, αυταξία κτλ. Που εμφανίζεται την ίδια περίοδο. Το ότι η φύση είναι το κομβικό σημείο γίνεται φανερό αν δούμε και την αιτιακή φορά, αν θέλετε, που ακολουθούν τα πράγματα. Δηλαδή, η φύση είναι το κεντρικό ζήτημα ή η εκμετάλλευσή της, ο κεντρικός ανταγωνισμός, αν θέλετε, από τον οποίο εξαρτάται η ευόδοση όλων των επιμέρους στοιχείων που ανέφερε. Δηλαδή, η κοινωνική δικαιοσύνη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα επιληθεί το ζήτημα της καταστροφής της φύσης. Η επίτευξη μεταπατριαρχικών αξιών εξαρτάται από το πώς θα επιληθεί το ζήτημα της εκμετάλλευσης της φύσης. Έτσι. Και εκεί βλέπουμε τη διαφορά. Ας πούμε, μου είχε κάνει εντύπωση όταν έκανα μια έρευνα παλαιότερα, ότι είναι πολλές φορές η ίδια και η μορφή του επιχειρήματος. Ας πούμε, θυμάμαι ότι, νομίζω στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ο Μάρξ και ο Έγκλης γράφουν ότι που εκεί βέβαια το κομβικό σημείο είναι πολύ διαφορετικό και η αιτιακή σχέση πολύ διαφορετική, γράφουν ότι η καταπίεση της γυναίκας πάει χέρι-χέρι με την εκμετάλλευση του προλεταριάτου. Εκεί είναι αυτό το κομβικό σημείο και λειτουργεί έτσι ο διαπροσδιορισμός. Υπάρχει σε κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα σε πιο πράσινο κείμενο που είχα αναλύσει, η ίδια φράση μου που λέει το εξής. Λέει η καταπίεση της γυναίκας πάει χέρι-χέρι με την καταστροφή της φύσης. Τώρα το κομβικό σημείο είναι η φύση και από αυτό ακολουθούν όλα τα άλλα
ζητήματα. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Καταλήγω σε ένα πρώτο συμπέρασμα και σε κάποια πράγματα που ακολουθούν. Επομένως, το βασικό μου επιχείρημα είναι ότι η εμφάνιση της πολιτικής οικολογίας του πράσινου λόγου είναι το αποτέλεσμα της ενδεχομενικής, ας πούμε, σύζευσης των δύο εξαρθρώσεων και του εγχειρήματος που ακολουθεί, που επιχειρεί να επιφέρει αυτή την όσμωση ανάμεσα σε κάποια στοιχεία της ριζοσπαστικής παράδοσης και σε αυτή την ιδέα της φύσης ως αυταξία, η οποία την ίδια στιγμή αποκτάει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος στη δημόσια συζήτηση. Τώρα, υπάρχει μια προϋπόθεση, και με αυτό θέλω να καταλήξω για να πω και κάποια πράγματα για το θέμα της φαντασίωσης. Υπάρχει μια προϋπόθεση για να λειτουργήσει αυτή η όσμωση. Υπάρχει, δηλαδή, πρέπει να υποθέσουμε, υπάρχει ένας όρος δυνατότητας. Κάπως πρέπει να υποστηριχθεί νοηματικά και φαντασιακά αυτός ο δομικός ρόλος του κομβικού σημείου, ώστε να μπορέσει να τσιμεντάρει, να το πω πολύ απλά, αυτή τη νέα συνάρτηση που γίνεται. Αυτό το πράγμα είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι οικείο. Παίρνει ετερογενή στοιχεία από, από άλλες παραδόσεις που έχουν εξαρτηθεί και πρέπει να τα βάλει μαζί. Κάπως πρέπει να υποστηριχθεί αυτός ο δομικός ρόλος. Και εδώ έρχομαι στην έννοια της πολιτικής φαντασίωσης που υπάρχει στον τίτλο και προέρχεται από μία άλλη όσμωση, βέβαια, της ψυχανάλυσης, ο Φρόιντ και ο Λακάν, με την πολιτική θεωρία, την πολιτική ανάλυση. Ξέρετε ότι, μπορεί να το ξέρετε, ότι υπάρχει μία πολύ διαδεδομένη πολιτική χρήση της ψυχανάλυσης, ήδη από την εποχή του Φρόιντ, υπάρχει η λεγόμενη φροϊδική αριστερά και τα τελευταία 20-30 χρόνια επίσης, από τον Αλτουσέρ και μετά δηλαδή, και κυρίως με τον Λακλάου, τον Ζίζεκ, τον Μπαντιού και άλλους, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε λαγκανική αριστερά. Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις έννοιες που έχουν αποκτήσει και μία πολιτική χρήση είναι η έννοια της φαντασίωσης. Τι είναι η φαντασίωση? Η φαντασίωση στην ψυχανάλυση είναι η σχέση ανάμεσα στο διχασμένο υποκείμενο και σε ένα αντικείμενο που ενσαρκώνει την πληρότητα, που ενσαρκώνει δηλαδή εκείνο που του λείπει. Γιατί μιλάω για διχασμένο υποκείμενο, μπορεί να ξενήσει κάποιος. Γιατί ο άνθρωπος είναι διχασμένος. Πεθαίνει, ματαιώνεται, απογοητεύεται, αλωτριώνεται, έτσι. Φέρει έναν διχασμό. Ο κοινωνικός άνθρωπος μέσα στον πολιτισμό φέρει έναν διχασμό. Και συγχρόνως αναζητά να τον καλύψει. Και διάφορα αντικείμενα κοινωνικά, μόνο κοινωνικά μπορεί να διαπραγματευτεί αυτή την κάλυψη, μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Η φαντασίωση βέβαια αναφέρεται σε αντικείμενα τα οποία επιχειρούν να παίξουν αυτό το ρόλο, υποσχόμενα την πλήρη εξάλληψη αυτού του διχασμού. Και αυτό νομίζω ότι εξηγεί και την πολιτική χρήση αυτής της έννοιας, γιατί έχουμε και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή σχήματα και κατασκευές που υπόσχονται πληρότητα, τελειότητα, αρμονία, περίσσια, έτσι, όπου μια νέα κοινωνία όπου κάθε διχασμός θα έχει απολωθεί για πάντα. Ξέρω εγώ τα, αυτό που ονομάζουμε στην πολιτική θεωρία ουτοπία, οι σκληρές ουτοπίες έχουν ένα χαρακτήρα τέτοιο. Η φύση με τον τρόπο που χρησιμοποιείται σε πολλές μορφές αυτής της πράσινης, αυτού του πράσινου λόγου και της πολιτικής οικολογίας, παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Δηλαδή, η φύση μας παρέχει αυτή την εγγύηση της αρμονίας, μια σταθερότητας, ενός υποσυστήματος, αν θέλετε, που ισορροπεί και ως τέτοια μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο και το παράδειγμα για την ίδια την ανθρώπινη κοινωνία. Και όπως έχουμε μια ιδέα της αειφορίας της φύσης κλπ, έτσι έχουμε στον πράσινο πολιτικό λόγο την ιδέα μιας αειφόρου κοινωνίας, ότι η ίδια η ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να ξεφύγει τις ανισορροπίες και τον ανταγωνισμό και να φτάσει σε ένα επίπεδο πληρότητας και αρμονίας, το οποίο θα το οικειοποιηθεί, θα το αντλήσει από την ίδια τη φύση. Αυτή η σύλληψη, αυτή η κατασκευή προσφέρει ακριβώς αυτή την εγγύηση, αυτό το θεμέλιο, αν θέλετε,
το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τη νέα συνάρθρωση του πράσινου λόγου με τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε. Και βέβαια, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα και νομίζω ότι θα αναφερθεί και ο Νίκος στη δική του ομιλία σε αυτό, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η ιδέα της αρμονικής φύσης, η οποία λειτουργεί ως το θεμέλιο και ως το κομβικό σημείο αυτής της νέας συνάρθρωσης, προέρχεται σε μεγάλο βαθμό την επιστημονική οικολογία. Δηλαδή, εκεί υπάρχει για πρώτη φορά αυτό το μοντέλο του οικοσυστήματος, της αρμονίας, της ισορροπίας. Θα τα πούμε καλύτερα, δεν θέλω να πω τώρα. Έχω και εγώ λίγο ασχοληθεί με αυτά. Δεν θέλω να πω σε ονόματα και αυτά. Θα μας τα πει και ο Νίκος, νομίζω, για αυτό το ζήτημα του πώς μέσα στην οικολογική σκέψη, στην επιστημονική, εμφανίζεται αυτό το μοντέλο της αρμονίας και της ισορροπίας, το οποίο αποτελεί, καθιστά σιγά σιγά και λειτουργεί ως η πολιτική φαντασίωση η οποία συναρθρώνει όλον αυτόν τον λόγο της πολιτικής οικολογίας, τον πράσινο πολιτικό λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ.